Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κυρία Κωνσταντζάνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Και στην Έλληνα και στους ακροατές. Βρίσκομαι βέβαια, παρευρίσκομαι στην κοπή πίτα της Ένωσης Στρατιωτικών. Α, εκεί σας βρίσκομαι. Και είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ωραία. Να μιλήσω. Απλώς, ναι, αυτή τη στιγμή στην αντιπεριφέρεια Καστοριάς βρίσκεται το κλιμάκιο που ήρθε για να εκτιμήσει τις ζημιές. Εκεί υπάρχουν υπηρεσιακοί παράγοντες που τους υποδεχτήκανε. Βρίσκεται και ο αντιδήμαρχος ο κύριος Λίτσκας. Θα πάρουμε τον κύριο Λίτσκα για περισσότερες λεπτομέρειες για να δούμε πώς θα γεννηθεί το κλιμάκιο αυτό για να περιμένουν οι κάτοικοι. Νομίζω ότι αν θέλετε πάρτε τον, ενημερώθηκα ότι φεύγουν σε λίγο από την αντιπεριφέρεια. Ωραία, θα πάρουμε σίγουρα. Και οδεύουν προς το διαμέρισμα Τυχιό. Τέλεια. Θα αρχίσουν από το Τυχιό και σιγά σιγά θα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Από Τυχιό θα αρχίσουν για να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Μάλιστα, σημαντικό αυτό. Δεν σας ακούω με μεγάλη ευκολία. Κυρία Κωνσταντζάνη, δύο κουβέντες μόνο, αφού το κλιμάκι αυτό θα τη δούμε αυτή την υπόθεση με τον κύριο Λίτσκα. Θέλω μια κουβέντα ακόμη, γιατί έρχεται και ένας ακόμη κίσκος για τα τεστ που υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα μόνο στο ΙΚΑ όλες αυτές τις μέρες. Πείτε μας τι γίνεται με αυτή την υπόθεση και πότε θα τοποθετηθεί και σε ποιο σημείο. Έχουμε ήδη αρχίσει πριν από την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής, έχω παρακαλέσει τις υπηρεσίες να πάνε για προσφορές, γιατί έτσι είναι υποχρεωτικά να γίνει, για να κινηθούν όσο δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες. Αυτό το πρόβλημα προέκυψε γιατί η μονάδα που ήταν στη Λεωφόρο των Κύκλων, όπως πολύ καλά ξέρετε με την κυρία Μπουργανού, ήταν μια κατασκευή για καλύτερες καιρικές συνθήκες και όχι χειμωνιάτικες και φθινοπορεινές. Οπότε όλη αυτή η ομάδα οδηγήθηκε προς το Κέντρο Υγείας Καστοριάς και δημιουργηθήκαν δύο ουρές, μία για το Κέντρο Υγείας και μία για τον ΕΟΔΗ, που συνυπήρχαν σε ένα χώρο κοινό του πάρκινγκ. Αυτό όντως ήταν πρόβλημα, γιατί υπήρχε συγχρονισμός. Οπότε μετά από αίτηση και εμείς που το διαπιστώσαμε, θα το τοποθετήσουμε στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής θα μπει, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Θέλουμε ρεύμα. Ρεύμα νερό, κλιματιστικά, και είναι και νομίζω και ο χώρος εκεί καλός, γιατί θα μπορούν και μέσα από τα αυτοκίνητα να πάρουμε τα διαγνωστικά τεστ. Τέλεια. Πότε προβλέπετε να γίνει αυτό, πότε προβλέπετε? Τώρα πιστεύω ότι η διαδικασία 10 ημέρων. Σε 10 μέρες θα είμαστε έτοιμοι. Γραφειοκρατίες, ξέρετε, και ότι 5 μέρες πρέπει να βγει στην διάβια η προσφορά και λοιπά. Είναι κάποιες τέτοιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που με καθυστερούν. Τέλεια. Όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Και κλείνουμε με την ερώτηση που έχει κάνει στην Αυλή ο κύριος Βελόπουλος και το κόμμα Ελληνική Λύση, με το οποίο ζητά την ίδρυση Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στην Καστοριά με συνεπακόλουθη ιατρική σχολή εδώ, στο κτίριο της ΕΔΙΚΑ. Πώς το βλέπετε? Έχω πει και σε συνεντεύξεις άλλες που έχω κάνει και σε κανάλια ότι η ιδέα το να γίνει ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Δυτική Μακεδονία νομίζω ότι θα μας βρει όλους σύμφωνους. Και ακόμη περισσότερο αν γίνει στην Καστοριά φυσικά. Και δήμους. Και από εκεί και πέρα το να διεκδικήσουμε και εμείς την ύπαρξή του, και εφόσον υπάρχει και η σύνομη, είναι δυνατόν να είμαστε αρνητικοί σε αυτό. Σε αυτό είναι δυνατόν να είμαστε αρνητικοί. Δεν υπάρχει κανένας να είναι αρνητικός σε αυτό. Σωστά. Κυρία Κωνσταντζάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη για τον χρόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει έπρεπε να βγούμε δύο. Το ξέρω, το ξέρω, δεν μπορούσατε να είστε παραπάνω μαζί μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με την κυρία Κωνσταντζάνη, όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε, Έλενα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.